Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η Δήμη, η Περιφέρεια κάνουν μια προσπάθεια να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα. Να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα από την εγκληματική πολιτική τους, που για άλλη μια φορά, 1,5 μήνα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές εδώ στη Μαγνησία, καταδίκασαν το λαό σε μια μεγάλη καταστροφή. Και νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτός ο επεγμός και αυτή η κοροϊδία περί κλιματικής αλλαγής και έκτακτων καιρικών φαινομένων, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Τι εννοείται, αμφισβητείτε ότι ήταν πρωτόγνωρο το φαινόμενο? Επαναλαμβάνω να σταματήσει ο επεγμός για φαινόμενα που δεν αντιμετωπίζονται. Γιατί στο διατάφτα, στην πράξη, εκεί στο πεδίο αυτή τη στιγμή της μάχης που δίνουν οι κάτοικοι για τη ζωή τους, εκεί που έγιναν οι μεγάλες καταστροφές, αν πάμε εκεί, θα διαπιστώσουμε ότι αυτό που συνέβη και στη Μαγνησία είναι αποτέλεσμα πραγματικά μιας εγκληματικής πολιτικής όλων των κομμάτων. Τι πρέπει να γίνει άμεσα, κύριε Μεταξά, αυτή τη στιγμή που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα? Γιατί εσείς είστε και από το συγκεκριμένο νομό και προφανώς θα έχουν έρθει σε επικοινωνία πολλοί άνθρωποι που έχουν πληγεί μαζί σας. Πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα? Δείξατε τα πλάνα από το παλιό λιμεναρχείο, χθες και χθες, τα συνεργεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ήμασταν και στο παλιό λιμεναρχείο να βοηθήσουμε τους κατοίκους, όπως επίσης ήμασταν και στο Νέο Δέλτα και σε άλλες περιοχές. Στο παλιό λιμεναρχείο αυτό που βλέπετε συμβαίνει με μικρότερη ένταση κάθε φορά σχεδόν που έχουμε μια μεγάλη βροχόπτωση. Αλλά τα φρεάτια παραμένουν ακαθάριστα. Αλλά οι αναγκαίες αντιπλημμυρικές υποδομές στη συγκεκριμένη περιοχή δεν γίνονται όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρά τις εκκλήσεις των κατοίκων, παρά τις δικές μας του ΚΚΕ, των Δημοτικών Συμβουλίων, των Περιφερειακών Συμβουλίων, των Βουλευτών, τις δικές μας τις ερωτήσεις, τις καταγγελίες. Άμεσα τι πρέπει να γίνει? Πριν από 3 μήνες φτιάχτηκε μια γέφυρα στο Ξηριά, στον ποταμό, που οι κάτοικοι κατήγγυλαν τότε, όταν φτιάχτηκε πριν από 3 μήνες, ότι στένεψαν το ποτάμι εκεί πέρα και κάναν πιο χαμηλά τη γέφυρα, με αποτέλεσμα στη χθεσινή, προχθεσινή, μεγάλη πραγματικά νεροποντή, η γέφυρα αυτή να φρακάρει και να περάσει όλο το ποτάμι μέσα από μία συνοικία. Το ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή νεκρούς εκεί είναι αποτύχει. Αυτά δεν είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Είναι αποτέλεσμα αυτών των έργων, τα οποία φτιάχνονται με ένα συγκεκριμένο κριτήριο, το κέρδος. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που θεωρεί την αντιπλημμυρική προστασία κόστος για να εξοικονομούνται χρήματα για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτά τα ασημάζευτα τώρα, μετά την καταστροφή, προσπαθεί να μαζέψει ο κρατικός μηχανισμός. Και πάλι, δράτω με της ευκαιρίας, κύριε Μεταξά, για να πάμε στον κύριο Λαζαρίδη από αυτό που λέτε. Επιτρέψτε μόνο γιατί... μια πρόταση. Ναι, και πάλι παρακαλώ. Μετά την καταστροφή, πάλι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Πάλι ο λαός με... Είναι συγκινητική η αλληλεγγύη που έχει επιδειχθεί, ναι, αυτές τις ημέρες, πραγματικά. Και είναι και τελικά η μόνη ελπίδα, αλλά και η μόνη προϋπόθεση για να καταφέρουμε τις επόμενες μέρες να πιέσουμε ώστε να αποκατασταθούν γρήγορα οι ζημιές, να αποζημιωθούν όσοι υπέστησαν τις καταστροφές και κυρίως πρέπει να δοθεί τώρα η μάχη για να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα στα χωριά που είναι αποκλεισμένα. Το τι θεωρείται αντιμετωπίσιμο και μη αντιμετωπίσιμο από αυτό το εχθρικό, πλέον αποδεδειγμένα εχθρικό για το λαό κράτος, περνάει μέσα από τη μέγενη της λογικής του κόστους ωφέλους, του κέρδους. Αυτή είναι η απάντηση στα ερωτήματα που θέσατε και αυτή την απάντηση τη δίνουν και οι ίδιοι οι κάτοικοι, οι οποίοι, ξαναλέω, 1,5 μήνα μετά τις πυρκαγιές εδώ στη Μαγνησία, έρχονται ξανά αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα αυτής της εγκληματικής πολιτικής διαχρονικά όλων των κομμάτων. Αλλά όμως αυτό που ζούμε εδώ ξανά είναι και μια ομολογία ότι αυτό το κράτος, το οποίο το υπηρετούν τα συγκεκριμένα κόμματα στην τοπική διοίκηση, στην κεντρική διοίκηση, αδυνατεί να προστατέψει την περιουσία και τη ζωή του λαού. Ναι, αλλά να σταθούμε στις πρωτοβουλίες, κύριε Μεταξά. Γιατί με διακομματική συνένεση θα υπάρχει και πιο σφιχτικός έλεγχος, επομένως θα ολοκληρωθούν πιο σωστά τα βήματα. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν, ξαναλέω, όταν η λογική και η στρατηγική που λέει
πως όλα θα θυσιαστούν στο βωμό του κέρδους, όλα θα θυσιαστούν στο βωμό της ενίσχυσης της καπιταλιστικής ανάπτυξης, στο να μπορούν οι κατασκευαστικές να έχουν κέρδη, στο να μπορούν να εξοικονομούνται χρήματα σε αυτό που λέγεται δημοσιονομική πειθαρχία, ώστε να πηγαίνουν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, όταν αυτή είναι η κοινή στρατηγική όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν και είναι στις πλειοψηφίες και εδώ στους Δήμους και στην περιφέρεια, δεν μπορεί να υπάρχει καμία, μα καμία, όχι απλά συμφωνία, αλλά καμία φιλολαϊκή διέξοδος. Άρα δεν υπάρχει βιώσιμη λύση, λέτε. Όσον αφορά τα προστασίας του λαού. Βιώσιμη λύση δεν υπάρχει που να μας θωρακίσει. Αυτό που απαιτείται είναι ο λαός να διεκδικήσει, καταλαβαίνοντας ότι θα τους έχει απέναντι. Κύριε Μεταξά, τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα. Έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και έχουμε έλλειψη υποδομών. Εσείς τι προτείνετε? Επειδή είναι συγκεκριμένα λοιπόν τα προβλήματα, οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή που έχουν καταστραφεί εδώ, οι οποίοι βλέπουν ότι ακόμα από τον Ιαννό δεν έχουν αποζημιωθεί για τις καταστροφές, ότι ακόμα από την Εύβοια και την Πυρκαγιά δεν έχουν αποζημιωθεί, αυτό που λένε είναι το εξής, ότι πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να οργανωθούμε και να διεκδικήσουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ναι, αλλά ποια πρωτοβουλία λοιπόν είναι αυτή που πρέπει να προχωρήσει πρώτη? Αυτή τη στιγμή θα είναι με τα χέρια ψηλά. Αυτό λοιπόν που απαιτείται είναι να δοθούν στο 100% οι αποζημιώσεις τώρα. Να γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα, τα οποία και οι επιστήμονες και οι κάτοικοι τα έχουν υποδείξει, τα οποία πρέπει να γίνουν και για την αντιπλημμυρική προστασία και θωράκιση και για την αντισεισμική. Είδαμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Μαρόκο και δεν πρέπει να περιμένουμε την επόμενη φυσική καταστροφή ή τα επόμενα έντονα φαινόμενα. Μόνο και μόνο γι' αυτό να σας πω, υπάρχει καταγγελία. Το 60% των σχολικών κτηρίων του Δήμου Βόλου δεν έχει ελεγχθεί για τη στατικότητά του σε περίπτωση σεισμού. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Δυστυχώς, είναι αντιμετωπίσιμο ή μη αντιμετωπίσιμο? Πρέπει να γίνει μια αλήθεια. Έχει σωθεί ο χρόνος μας, κύριε Μεταξά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον βουλευτή Μαγνησίας του ΚΚΕ, τον κύριο Μεταξά. Και εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή.